κανονική τροχιά καταγράφουν τα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, με την επιδημιολογική εικόνα περιοχών να προβληματίζει τους ειδικούς, καθώς ο δείκτης θετικότητας αγγίζει το κόκκινο σε νησιά και υπηρετικές περιοχές. Συνολικά, σε 11 περιφερειακές ενότητες, ο δείκτης θετικότητας υπερβαίνει το όριο του 4% και σε ορισμένες χαρακτηριστικά, παράδειγμα η Νάξος και η Ικαρία, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά πολύ. Τα επιδημιολογικά δεδομένα και η σημαντική αύξηση που παρατηρείται έχουν ως αποτέλεσμα οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο φλερτάρουν με mini lockdown, όπως έχει ήδη συμβεί σε Μεσσηνία και νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Σε αυτές τις περιοχές ανήκει και η πόλη της Καβάλας με ποσοστό 4,89%. Lockdown στην Καβάλα, αυξημένα κρούσματα. Πώς σας φαίνεται το ενδεχόμενο? Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εύχομαι βέβαια να μην συμβεί. Τα νέα μέτρα πιστεύετε ότι έπρεπε να είναι πιο αύστηρα ώστε να αποφύγουμε τα lockdown? Προσωπικά πιστεύω ότι εδώ, ας πούμε, τηρούνται τα μέτρα, απλώς όσοι έρχονται από εξωτερικό και τα λοιπά, μήπως από εκεί προέρχεται το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πούμε σε lockdown για να μειωθούν τα κρούσματα, να δούμε από πού έρχεται. Εάν δούμε ότι αυξάνονται συνέχεια καθημερινά τα κρούσματα, πιστεύω πως ναι. Φυσιολογικό μετά από όσα συμβαίνουν. Καβάλα ανήκει σε 11 περιοχές που υπάρχει πιθανότητα να μπει σύντομα σε lockdown, λόγω της αύξησης των κρούσματων. Αν πρέπει να μπει, θα μπει. Η Καβάλα σε lockdown, πώς σας φαίνεται αυτό το ενδεχόμενο? Έχει ξανασυμβεί, οπότε... Τώρα με την αύξηση των κρούσματων ανήκει στις 11 περιοχές με τα πιο αυξημένα κρούσματα και λένε ότι θα μπούμε σε ένα mini lockdown. Σε ένα mini lockdown, σε ένα κανονικό lockdown δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί... Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει τα μέτρα για τους ανεμβολίες τους πιο αυστηρά? Όχι, δεν είναι αυτό σωστό, γιατί γίνονται χειρότερα. Ποια θα ήταν η λύση? Η λύση δεν υπάρχει. Έτσι πως έχουν φτάσει τα μέτρα, είναι λογικό να... Ακόμα και ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι τα μέτρα. Γιατί συνεχώς αλλάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σύγχυση. Εσείς τα βρίσκετε σωστά όλα αυτά? Από την αρχή ξεκίνησε λάθος. Κάποια στιγμή έπρεπε να βρεθεί μια λύση, αλλά παρόλα αυτά όλες οι κυβερνήσεις... Εντάξει, έτσι, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα είναι λίγο δύσκολο για να μπορέσεις να τα δεις. Αν εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, πιστεύετε ότι θα είναι η χρυσή λύση? Ναι, αυτό. Με έναν καλό τρόπο βέβαια, έτσι.